Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 29 Ιουνίου, τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Αν είμαστε καλά, θα τα πούμε ξανά από το Σεπτέμβριο. Και πριν να ξεκινήσουμε με την θεματολογία μας, να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στο να βγει αυτή η εκπομπή. Τα παιδιά εδώ που βρίσκονται μέσα στο στούντιο, Πίσω από τις κάμερες, τη ροή, σκηνοθέτες, την παραγωγό της εκπομπής και βέβαια όλους τους καλεσμένους που πέρασαν, όχι μέσα από αυτό το στούντιο δυστυχώς, μέσω Skype. Όμως σήμερα η εκπομπή θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την επόμενη σεζόν. Δηλαδή διαζώσεις. Αλλιώς τα είχαμε φανταστεί στο μυαλό μας, αλλιώς έγιναν στην πορεία λόγω κορονοϊού. Να καλησπερίσω λοιπόν στο στούντιο σήμερα, τελευταία εκπομπή, τον κύριο Κώστα Ιακώβου... Είναι Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος της Ovreprom, εντεταλμένος σύμβουλος τους παιδικούς σταθμούς, αλλά και στα κημητήρια. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Διαζώσεις, κύριε Ιακώβο, αυτή τη φορά. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και ελπίζω να είναι η αρχή του τέλους σε όλο αυτό το κομμάτι και το Σεπτέμβριο όντω να πάνε όλα διαζώσεις. Μας έχουν λείψει οι προσωπικές επικοινωνίες και νομίζω ότι λίγο κουραστήκαμε με όλα αυτά τα τηλεδιασκέψεις. Έτσι ακριβώς και μπορεί να είναι η τελευταία εκπομπή, ωστόσο θα ασχοληθούμε με θέματα που θα μας απασχολήσουν και το καλοκαίρι, αλλά και τον μήνα Σεπτέμβριο και θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από τους παιδικούς σταθμούς. Ολοκληρώθηκαν οι αιτήσει, αλλά έχουμε παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς. Είσαστε έτοιμοι να υποδεχτείτε λοιπόν τα παιδιά από το Σεπτέμβριο κύριε Ιακώβου, γιατί πολλοί γονεί αγωνιούν όπως αντιλαμβάνεστε. Εγώ θα σα πω ότι η Ευρωφωνιακή Σταθμή και η Παιδική Σταθμή του Δήμου Θεσσαλονίκη είναι ο Βρεπόμ που έχει 9 παιδικούς σταθμούς, που είναι ένα νομικό πρόσωπο δικαίου που είμαι πρόεδρος και είναι και η Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών που έχει άλλους 15 που έχω την εποπτεία ως εντεταλμένος σύμβουλος. Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά και σε όλα τα χρονικά του Δήμου Θεσσαλονίκη, που επειδή ήμουν ως πολιτικός προϊστάμενος και στα δύο συντονισμένα πήγανε στις εγγραφές τους και έτσι μπορέσαμε να επιδιώξουμε το καλύτερο. Ε, αυτό που είδαμε και που θα μας δώσει και το κίνητρο ε, για την επόμενη ανάπτυξη των παιδικών σταθμών, γιατί να ξέρετε ότι όλοι οι παιδικοί σταθμοί έχουν μπει στο τρίτσι για τις μελέτες τους ώστε να βγάλουν και άδεια από το προεδρικό διάταγμα, αλλά και να μεταμορφωθούν περισσότερα τμήματα βρεφικά, είναι αυτό που είδαμε φέτος με τα στατιστικά που κρατάω και έχω δείξει πώ πρέπει να τα κρατάμε ώστε να ερμηνεύουμε αύριο μεθαύριο τα νούμερα τι χρειάζεται το Δήμο, τι ανάγκε του Δήμου. Ε, φανταστείτε ότι η δεύτερη πηγαίνει σταθμών για ε, βρέφη παίρνει 108 και έχει 300 και αιτήσει. Και είναι εγώ... το μόνιμο πρόβλημα των γονιών, θέλω να σας πω, επειδή εργάζονται και πρέπει να αφήσουν τα παιδιά τους, δυστυχώς σε μικρές ηλικίε, αλλά δεν υπάρχουν τόσοι πολύ βρεφικοί σταθμοί. Θα σας πω σταθμή. πάνω σε αυτό ότι προχθές συναντήθηκα εγώ, επειδή είμαι και οικονομικός υπόψης του του, του, επαγγελματικού μιλητηρίου, συναντήθηκα με την κυρία Συραγγέλα. Έθεσε ένα θέμα πάρα πολύ βασικό για την γενική επιχειρηματικότητα. Είπα ότι θα πρέπει το κράτος να δώσει δυνατότητα στους Δήμους άμεσα να κάνει περισσότερα βρεφικά τμήματα. Γιατί η γενική επιχειρηματικότητα του, ε, του ελεύθερου επαγγελματία, δεν μιλάω ούτε για ιδιωτικού υπαλλήλου ούτε για δημοσίου, ξεκινάει από τον παιδικό σταθμό και από τα βρέφη. Γιατί θα πρέπει να μπορέσει η γυναίκα μετά το, τρί, το τρίμηνο ή το εξάμηνο να δώσει το παιδί του κάποιε ώρες σε βρεφικό σταθμό για να μπορέσει να εργαστεί εκείνη τι λίγες ώρε που χρειάζεται. Και το βρήκε πάρα πολύ σωστό. Γι' αυτό και ο Δήμος Σαρονίκης, ε, το, το έχω πει και στο Δήμαρχο και έχει συμφωνήσει και είμαστε στην, στο ίδιο όραμα, ε, να μετατρέψουμε τα περισσότερα παιδικούς σταθμού σε βρεφικά τμήματα, γιατί ένα βρεφικό τμήμα έχει 13 παιδιά, άρα δύο βρεφικά είναι τμήματα... Είναι και άλλες οι ανάγκε, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι άλλες οι ανάγκε, θα έχουν ύπνο ξεχωριστά, ε, δύο βρεφικά τμήματα για να καταλάβετε κάνει έναν Δηλαδή, ένα νηπιακό τμήμα. Δηλαδή, είναι 26 παιδιά, 26 μπαίνει σε ένα νηπιακό σταθμό. Και έτσι θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε περισσότερα παιδιά, βρέφη. Εκεί είναι όλο ε, το θέμα, το κοινωνικό του Δήμου. Κυρία mm -hmm. Κόβου, παλιά, από όσο θυμάμαι τουλάχιστον, υπήρχε ένας παιδικός σταθμός μέσα στο λιμάνι που εξυπηρετούσε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίο εργαζόταν στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη. Αυτό ο παιδικό σταθμό έκλεισε. Όμως η ανάγκη να ξανανοίξει μετά από τόσα χρόνια εξακολουθεί να υπάρχει και από ό,τι είδα κάτι θα γίνει και σε αυτό το κομμάτι. Πήγαμε, ελέξαμε το σταθμό, κάναμε αυτοψία μαζί με τον αντιδήμαρχο τον Μάκη τον Κυριζίδη και την διευθύντρια την Πινελόπη την σταθμούς, τη του παιδικού σταθμού, τη διεύθυνση παιδικών σταθμών. Ήρθε και η κυρία Δαναδιάδου, η διευθύντρια των τεχνικών, των τεχνικών, τεχνικών έργων, ε, είδαμε το σταθμό. Είναι κατάλληλο, πάρα πολύ καλό και για να γίνει και βρεφικό. Γιατί στο κέντρο θα έχουμε πρόβλημα και ήδη έχει προκύψει το πρόβλημα. Γιατί έχουμε μόνο έναν παιδικό σταθμό ε, στην Αγία Σοφία, ο οποίο είναι σε όροφο και επειδή δεν έχει αυλή, τέλο του 22 θα πρέπει να καταργηθεί. Αλλά εδώ είναι το δημόσιο που δεν έχει σκεφτεί ποτέ το μέλλον του. Είναι αυτό που κατέκρινα εγώ το δημόσιο πάντα όταν ήμουνα και εκτό σε δημόσια διοίκηση. Ε, Δυστυχώ στο ψάξιμο βρήκα ότι αυτό ο παιδικό σταθμό έχει γίνει ένα φεκ με μια τροποποίηση που δεν το είχε πάρει κανένα χαμπάρι στο Νόλθ, και για να ξαναγίνει τροποποίηση θέλει τουλάχιστον 1,5 με 2 χρόνια και αν θα το δεχτεί το Υπουργείο. Άρα, μιλάμε ουσιαστικά για κατάργηση του παιδικού στην Αγία Σοφία και μετεγκατάσταση στο λιμάνι εφόσον αυτό προχωρήσει εφόσον ή μιλάμε προχωρήσει, για έναν επιπλέον παιδικό θα, θα κάνουμε μια μελέτη την οποία την καταθέσουμε και θα βοηθήσει και ο Δήμαρχος, αλλά δεν ξέρω γιατί το ΦΕΚ για να περάσει πρέπει να περάσει τη Βουλή. Για να περάσει ένα θέμα τροποποίησης ΦΕΚ να ξέρει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο το λέμε. Εμείς βλέπουμε και χαρούμενες εικόνες τους δέκτες μας από μικρούς φίλους που κάνουν διάφορα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο αξίζει να πούμε ότι ο παιδικός σταθμός Υψηλάντου του Δήμου Θεσσαλονίκης είχε μία πάρα πολύ όμορφη ιδέα, έχει σχέση με το Ιπποκράτιο Νοσοκομείο. Τα παιδιά μπήκαν α, στη διαδικασία ε, να φτιάξουν αισιόδοξα μηνύματα, κύριε Ιακώβου, κονκάρδες. Ε, επειδή είναι, εγώ κάνω εποπτείες συχνά στους παιδικούς σταθμούς, τελευταία μου εποπτεία, η παιδαγωγή της Υψηλάντου, που είναι στη Βούλγαρη, μου είπαν ότι θέλουν να κάνουν ένα πανό στο Ιπποκράτιο, να κάνουν κάποιου πίνακε στα παιδάκια ε, και να τι βάλουν μέσα στου θαλάμου του COVID, το πανό το οποίο θα έχει σχέδια παιδικά από τα παιδάκια που είναι στην υψηλά του και κάποιες κονκάρδες οι οποίε θα είναι για του νοσηλευτέ ε, και τους γιατρούς του COVID, ω ένδειξη εθελοντισμού, καλή πίστης, βοήθειας που βοηθήσαν οι άνθρωποι, του δικού μα ανθρώπου και δημότε και συμπολίτε μα. Και είχαν αυτή την ευαισθησία. Ζητήσαμε τη βοήθεια, ε, στείλαμε ένα έγγραφο στο, στον πρόεδρο του υποκρατήτου, τον κύριο Νίκο τον Αντωνάκη. Τον πήρα και προσωπικά τηλέφωνο γιατί είμαστε και φίλοι. Με χαρά του το δέχτηκε, το οργανώσαμε και αύριο στις 10.30, 11 παρατέταρτο περίπου, θα, γίνει, θα, κρεμάσουν το πανό θα, και θα γίνει όλο αυτό το, θα δώσουν τα παιδιά το, το πανό, τις κονκάρδες και τις και, και τους πίνακες. Φωτογραφίες θέλουμε κύριε Ιακώβου, γιατί τέτοιες προσπάθειες πρέπει να αναδεικνύονται αυτά, και τέτοιες πράξεις. Ότι, ότι αυτά είναι καταρχήν πρέπει να γίνονται, είμαι υπέρ σε αυτά τα κομμάτια, ώστε να ενημερώνεται και ο κόσμος και ο συμπολίτης από τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Mm -hmm. ε, να βάλουμε μία ανοτελία σε ό,τι έχει σχέση με του παιδικού σταθμού και τη λειτουργία του. Άλλωστε, θα ασχοληθούμε ε, με αυτό το θέμα και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και προ το τέλο Αυγούστου, αρχέ Σεπτεμβρίου, Τώρα όταν... περιμένουμε το ΕΣΠΑ. Τώρα, Τώρα το περιμένετε το, το ΕΣΠΑ. Ωραία, για να δούμε κιόλα ποια παιδιά θα φοιτήσουν, αν θα προκύψουν ε, θέματα. Είσαστε εδώ, φαντάζομαι, για να τα επιλύσετε. Εμεί τα λέμε, εσεί τα καταγράφετε και από εκεί και πέρα περιμένουμε και τι λύσει, κύριε Κόβου. Θα ήθελα όμω να πάμε στο θέμα των α, κημητηρίων. Και βέβαια, θέμα κημητήρια αλλάζουν όψη σε συνδυασμό ε, δυστυχώ με την α, πανδημία. Κατά πόσο σα έκανε να τρέξετε κάποιε διαδικασίε που είχατε στο μυαλό σα, Το θέμα είναι με τα κημητήρια όντω ε, βρήκαμε μπροστά μα τον COVID το οποίο έπρεπε να έχουμε ξεχωριστού ε, το πρώτο σόκ το πάθαμε άμεσα, αλλά να ξέρετε ότι οι υπηρεσίε και με την προϊσταμένη ενεργήσαμε άψογα και φτιάξαμε τους σταφώνες άμεσα για τους COVID. Να ξέρετε ότι μόνο εμείς και ένας ακόμα δήμος στην Ελλάδα το έχει κάνει. Ε, όλοι οι άλλοι δεν μπόρεσαν να, το, να τα επεκλουθούν και πηγαίνουν, δεν ξέρω πού ακριβώς θαύουν του COVID αυτή τη στιγμή. Εμεί το κάναμε, το προσπαθήσαμε ε, και συνέχεια αυξανόταν. Έτσι δημιουργήσαμε και άλλο τα φώνα COVID. Τώρα έχουν πέσει φυσικά οι θάνατοι από το COVID. Είναι και το λόγο του εμβολίου που έχουμε κάνει περισσότεροι. Ε, από εκεί και πέρα θα πρέπει να, να δούμε το μέλλον. Το μέλλον στα κημητήρια είναι καταρχήν να βγει η άδεια του κημητήριου. Τη αναπάυση τη του κυρίου, τα το οποία ε, οι απερχόμενε διοικήσει δεν είχαν κάνει τίποτα. Και έρχεται η διοίκηση του Ζέρβα, και εγώ μαζί με τον Μάκη και τον Κυριζίδη καταθέσαμε το σχέδιο και πάμε να βγάλουμε την άδεια του κημητηρίου. Αυτό θα μας βοηθήσει να κάνουμε μια επέκταση για ε, αν μπορέσουμε να κάνουμε από τεφροτήριο και θα δώσει μια δυναμικότητα. Ε, κάτι να, να, γίνει νόμιμο, το οποίο δεν ήταν ποτέ όλα αυτά τα χρόνια. Ε, από εκεί και πέρα, αν συνεχιστούν οι ταφώνες του COVID, εκεί όντω θα υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει άμεσα να μιλήσουμε το Υπουργείο ή να αλλάξουν την κία, να την κάνουν, να την διαφοροποιήσουν με τα αποτελέσματα που θα έχουν και τις γνώσεις που θα έχουν, γιατί και τον COVID δεν έχει κανένα γνώσεις. Σιγά-σιγά αποκτάς γνώσεις πάνω στην περίοδο ε, που προσαρμόζει του, του COVID-19. Βιωματικά, με το χειρότερο δυνατό Ακριβώς. τρόπο, δυστυχώς. Και μια πρόταση που μου έκανε σήμερα, γιατί σήμερα έτυχε, ε, γιατί εγώ πάντα λέω στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι η αντιπολίτευση καλή είναι από τον καναπή και από την καρέκλα και από την οθόνη, αλλά η αντιπολίτευση θα πρέπει να, για να γινόμαστε εμείς ακόμα καλύτεροι, να κάνουν αυτοψίες. Ε, αυτοψίες, με τον κάθε ένα με το που είναι αρμόδιο να κλείνουν ραντεβού, να του δείχνουν. Σήμερα ήταν ο κ. Νασκιούλα μου ζήτησε να το κάνουμε. Τον πήγα στα κινητήρια, τον έδειξα και έκανε μια πρόταση την οποία ε, ακούγεται καλή ώστε να την μεταφέρουμε και εμεί προ το Υπουργείο ότι αν είναι η προσδόκιμη ηλικία 79 χρονών ε, που βγάζει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, αν γίνεται να του θάβουμε με τους άλλους ταφώνες, ώστε να γλιτώσουμε το χώρο ε, των ταφώνων του COVID. Ο καθένας κάνει μια πρόταση και είναι πάρα πολύ θεμητό. Εγώ είμαι εδώ πέρα όμως να κάνουμε το ερώτημα στο Υπουργείο, να μας απαντήσει και να δούμε πώς μπορούμε να τα πράξουμε. Και νομίζω ότι τρεις ώρες με τρεις ή μισή ώρες που ήμασταν και πήγαμε και στη Μαλακοπή και στην Αναστάσταση του Κυρίου, ε, τον ξενάγησα πλήρω στα έργα που έχει κάνει το κημητήριο, ότι είναι καθαροί φόνες, δεν έχουμε τα χώματα, ε, έχουν γίνει και κάποια μεγάλα έργα για νερό και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο του συμπολίτησμου. Mm -hmm. Όσο έχει σήμερα η κατάσταση και αναφέρομαι στα νούμερα, ε, στους αριθμούς που μας δίνει το Υπουργείο Υγείας με τα κρούσματα του κορονοϊού στους ανθρώπους που είναι στη και σε εκείνους που καταλήγουν υπάρχουν προβλήματα στα κημητήρια ή όχι, κύριε Ιακώβου, γιατί φαντάζομαι αυτό που ζήσαμε πέρσι, τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο, ε, δεν είμαστε στην ίδια κατάσταση με σήμερα. Όχι, ο μέσος όρος ε, θανάτου τη μέρα σε COVID ήταν δύο και έχει πέσει τώρα στο μισό. Άρα είμαι, είμαστε σε καλύτερο. Ε, να ξέρετε όμως, από τη δικιά μου προσωπική άποψη, ε, περιμένω τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Γιατί και η έξαρση και τις άλλες φορές έτσι έγινε. Εκεί θα μας δείξει, βάσει και όλα αυτά που λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι επιδημιολόγοι για την έξαρση του... Της, για, τον, για το τέταρτο για τη, κύμα. Για το τέταρτο κύμα ή και τη μετάλλαξη του ιού. Ε, θα μας δείξουν Νοέμβριος και Δεκέμβριος πώς θα πάει. Λοιπόν, εμείς έχουμε ένα όμω δυνατό... Σύμμαχο, τα εμβόλια που δεν τα είχαμε πέρσι εκείνον το καιρό και απευχόμαστε ε, να δούμε παρόμοιες εικόνες με εκείνες του περσινού χειμώνα, κυρία Κόβου. Πάντως εμείς να ξέρετε είμαστε προετοιμασμένοι Μην για στέτημα. τα πάντα. Λοιπόν, αυτό έχει σημασία. Ε, Μια και σας έχω στο στούντιο, δεν μπορώ να μην, να, δεν σας, α, ρωτήσω για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν νωρίτερα σήμερα και έχει σχέση με την είσοδο του κόσμου στα εστιατόρια. Είσαστε στο επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, συνομιλείτε με επαγγελματίες αυτής της πόλης, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα προβλήματα. Αλλά όπως μας τα είπε ο Υπουργός νωρίτερα σήμερα, μπορεί ένας μαγαζάτορας να δέχεται μόνο εμβολιασμένου στο μαγαζί του και αυτομάτω θα ανεβαίνει και ο αριθμό όσων μπορούν να πάνε σε αυτό το μαγαζί. Μπορεί κάποιο μαγαζάτορα να θέλει μεικτό, δηλαδή και εμβολιασμένου και μη εμβολιασμένου. Εκεί βλέπουμε μικρότερο αριθμό ατόμων μέσα στα καταστήματα. Ε, τι γίνεται με όλο αυτό, γιατί υπήρξαν κάποιε αντιδράσει, αν δεν κάνω λάθο. Ε, ναι, από εβδομάδα, να ξέρετε, θα στείλουμε χαρτί και στη εβδομάδα. Ε, δεν έχει ψηφιστεί φυσικά. Είναι μια πρόταση του Υπουργού. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να κάτσει στο τραπέζι να τη συζητήσουμε, γιατί θα φτάσουμε άθιμα στην εποχή του καπνίζοντας και του μη καπνίζοντες, που τα, τα μαγαζιά καταστράφηκαν. Ήδη μόνο αυτή που σας λέω την πρόταση στα εσωτερικά μας ε, Messenger Viper ακούστηκαν πάρα πολύ άσχημα λόγια ε, για την πρόταση. Δεν τη θέλει ο επιχειρηματικό κόσμο ε, στην συμπληρωματική του. Ε, εδώ θα πρέπει να το μεταφέρουμε εμεί με ήπιο τόνο ε, στην κυβέρνηση και στον υπουργό, ώστε να μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχει αντίδραση. Ε, γιατί φαίνεται πολύ άσχημο σε εμάς τους να ξεχωρίσουμε κάποιον αν έχει ένα πιστοποιητικό εμβολιασμό να μπει μέσα στο μαγαζί μα. Θα κάνετε δηλαδή την ταυτοποίηση. Ερχόμενοι εγώ στο μαγαζί σα, θα σα δείχνω ταυτότητα ή θα σα αποστέλω πιστοποιητικό με ταυτότητα για να μπορέσω να εισέλθω στο κατάστημά σα. Μιλάμε προφανώ για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντο. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι. Πόσο ότι χρειάζεται προφανώς ένα άτομο. Προφανώ είναι δύσκολο και μιλάμε για έναν γνώσεις. διαχωρισμό που δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κιόλα. Ε, Ακριβώ. Και είναι ο διαχειρισμό του καπνίζοντο και του μη καπνίζοντο που αν θυμάστε ζητούσαμε να υπάρχουν αμυγές καπνίζοντος και αμυγές μη καπνιζοντα Αλλά έκανε όλα τα μαγαζιά μη καπνιζοντα ε, τι κάναν τα μαγαζιά. Δεν είχαν τον κόσμο, γιατί ο καπνιστής ήθελε να κάτσει μέσα, ειδικά το χειμώνα, άρα δεν έβγαινε, άρα το τζίρο έπεσε και το ΑΕΠ έπεσε. Όλα τα νούμερα αυτά που μα λένε είναι πλασματικά, γιατί η πραγματική οικονομία είναι στο τέλο ότι θα πρέπει να πληρώσουμε όλα τα πάγια, πάγια έξοδα, να πληρώσουμε όλες τις κλήσει μα και να δούμε αν θα μείνει κάτι για μας. Εδώ παρέες χωρίστηκαν, κύριε Ακόβου, σε ε, και μη καπνίζοντε. Δεν μπορούσαν να βγουν μαζί. Ε, ποια είναι η εικόνα που έχετε για την αγορά της πόλης. Θα αντέξουν τα καταστήματα, θα μπορέσουν να ορθοποδήσουν από Σεπτέμβριο. Είδαμε τώρα... Ε, από Σεπτέμβριο έχει... θα δείτε να κλείνουν τα μαγαζιά. Να κλείνουν, ναι. Πάντα έτσι γίνεται. Θα δούμε Σεκτέρβαια, λουκέτα Κτώβαια, δηλαδή. Εσεί πρέπει Ιανουάριο. να είσαστε έτοιμοι όμω στο επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης κύριε Κόβ, γιατί σε εσά θα έρθουν όλοι αυτοί οι επαγγελματίε και θα Δεν ζητήσουν, έτσι θα, θα πλώσουν το χέρι βοήθεια. Το είπα και στον υπουργό Σταϊκούρα. Λέω τα επιμελητήρια αυτή τη στιγμή δουλεύουν λάθος και έχουν λάθος νούμερα. Δεν ξέρουμε πόσοι κλείνουν, μόνο ξέρουμε πόσοι ανοίγουν. Ξέρουμε πλασματικά πόσοι κλείνουν. Γιατί το επιμελητήριο δεν υποχρεώται κάποιο να έρθει και να πει ότι έκλεισε την επιχείρησή του. Άρα θα πρέπει να βγάλουν μια ακία σωστή, να γίνει εκαθάριση του Μητρώου για να μπορέσει το επιμελητήριο να έχει τη σωστή ε, δομή. Αυτά μέχρι να γίνουν, μέχρι να τα αποφασίσουν, μέχρι να τα καταλάβουν, ε, μπορεί να ζω και να μην ζω εγώ. Εγώ τα έχω πει και μιλάμε, είμαι επιμελητηριακό Σύμβουλος του 2011. Είμαι τεχνοκράτη πάνω στα, στα κομμάτια αυτά, ακόμα και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χωρίς να έχω σπουδάσει, αλλά το έχω έφυκτο και μπορώ να το καταλάβω, αλλά δυστυχώς η πολιτική δεν καταλαβαίνει σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω ε. πάρα πολύ κύριε Ακόβου για τα όσα είπαμε σήμερα. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ. Ε... Καλά μπάνια. Καλά μπάνια, ναι. Τα μπάνια του λαού ξεκινάνε γιατί είναι και υψηλέ θερμοκρασίε αυτέ τι ημέρε. Ανεβαίνει και άλλο το θερμόμετρο από αύριο. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ ευχαριστώ. για την παρουσία σα. Και εμεί, φίλε και φίλοι, θα κλείσουμε αυτό το κομμάτι τη εκπομπή, το πρώτο κομμάτι, το πρώτο ημίρο. Βλέποντα όμορφε εικόνε από τη Σύρο, η κάμερα τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκη βρέθηκε πριν από μερικέ ημέρε στο νησί τη και από ό,τι ε, μας είπαν είναι θετικά τα μηνύματα ε, που λαμβάνουν για την ε, καλοκαιρινή σεζόν. Πάμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο, περνάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά υποδεχόμαστε τον επόμενό μας καλεσμένο. Θετικά μηνύματα εν ώψη τη καλοκαιρινή περίοδου στη Σύρο έστειλε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματο, το οποίο πήγε πολύ καλά για την πρωτεύουσα των κυκλάδων σε επίπεδο επισκεψιμότητας. Έχουμε μια πληρότητα τη τάξη του 80% τον Ιούλιο και του 100% τον Αύγουστο. Αισιόδοξα τα μηνύματα είναι και για το Σεπτέμβρη, καθώ υπάρχει ε, αρκετά μεγάλο αριθμό κρατήσεων και για εκείνη την περίοδο. Οπότε ατενίζουμε τη σεζόν με αισιοδοξία. Όσο αφορά το τρίμα του Αγίου Πνεύματος, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι στο νησί. Ε, η Σύρος ήταν γεμάτη, δόξα τω Θεώ. Είμαστε ευχαριστημένοι από όλες τις πλευρές. Ε, και είμαστε όλοι αισιοδοξοι για ένα καλύτερο καλοκαίρι, γιατί όντω το έχουμε και πολύ ανάγκη όλοι μας. Οι διοκτήτες καταστημάτων, ε, τα ξενοδοχεία, να πάρουμε μια ανάσα γιατί είχαμε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Οι αριθμοί κατέγραψαν μια άκρο ικανοποιητική τουριστική δραστηριότητα, δείχνοντα ότι η Σύρος ανακάμπτει μετά την περσινή πολύ δύσκολη σεζόν εξαιτία των περιορισμών τη COVID-19. Υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα αισιοδοξία. Ήδη τα πρώτα δείγματα από το τρίμερο του Αγίου Πνεύματο ήταν πολύ θετικά για το νησί μα και τώρα περαιτέρω με την απελευθέρωση των μέτρων δηλαδή την ελευθέρωση του ωραρίου, την απελευθέρωση από τις μάσεις κτλ. Θεωρούμε ότι θα έχουμε μια καλή τουριστική σεζόν. Πέρα από τον γνωστό και προφανή τρόπο που είναι ο οδικός μέχρι τον Πειραιά και από εκεί με κάποιο πλοίο ή ταχύ, ταχύπλο, υπάρχει η αεροπορική σύνδεση ε, Θεσσαλονίκη σύρος με διάμεση στάση ανταπόκριση από Αθήνα, τρει φορέ τη βδομάδα. Όπω επίση υπάρχει και μέσω Μικόνου αεροπορική σύνδεση και από εκεί με πλοίο μία ώρα στη Σύρο. Άρα, υπάρχουν τουλάχιστον τρει τρόποι για να έρθει κάποιο από τη Μακεδονία στη Σύρο. Η διάθεση είναι καλή από ό,τι φαίνεται. Ε, οι άνθρωποι άρχισαν λίγο χαλαρώνουν ξανά λόγω εμβολιασμού και λόγω όλη αυτή τη κατάσταση. Ε, φαίνεται να έχουν καλή πρόθεση να έρθουν. Νομίζω ότι μαθαίνουν σιγά-σιγά ότι εδώ το μέρο είναι πολύ καλό είναι πάρα πολύ προστατευμένο από καιρού κτλ. Και Έχουμε αρκετές κρατήσεις για αργότερα, δηλαδή πολλά τηλεφωνήματα και πολλές σκέψεις ας πούμε στο να βρεθούν εδώ σε αυτό το χώρο. Ναι, νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλά. Μισή των εμπόρων, των εφοπλιστών και των καλλιτεχνών της φραγκοσυριανής του Βαμβακάρη, των νεοκλασικών του Τσίλερ και των καπετανόσπιτων της Ερμούπολης. Προορισμός γραφικός αλλά και με την αστική γοητεία της πρωτεύουσα του Νοτίου Αιγαίου. Η Σύρος κρύβει πολλούς λόγους να τη γνωρίσετε και να την αγαπήσετε. Και

Επιστρέψαμε, φίλε και φίλοι, για το δεύτερο ημίωρο τη σημερινή μα εκπομπή. Συνεχίζουμε την κουβέντα μα με ανθρώπου τη Θεσσαλονίκη. Ε, ποδαρικό στο κλείσιμο τη εκπομπή, γιατί είπαμε ευχόμαστε να ανοίξει η σεζόν με τον ίδιο ακριβώ τρόπο, δηλαδή με καλεσμένου μέσα στο στούντιο και όχι μέσω Skype οι συζητήσει. Ε, Καλησπερίζουμε λοιπόν τον κύριο Βασίλη Γκάκη, επικεφαλή τη Δημοτική Παράταξη Θεσσαλονίκη, υπεύθυνη. Μπροστά, και πρόεδρο, βέβαια, του Μεγάρου Θεσσαλονίκη, μεγάλου μουσική Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σα και καλώ ήρθατε, κύριε Γάκη. Καλησπέρα. Καλό κλείσιμο. Καλό κλείσιμο. Και ελπίζω όπω ε, και να ξεκινήσουμε τι εκπομπέ πάλι μέσα από το στούντιο και να κάνω και το ποδαρικό, γιατί στην ουσία τότε είναι το ποδαρικό. Λοιπόν... Πάντω, όταν ήμουν νέο, βέβαια, κάποια στιγμή το σταμάτησα, με παίρνανε ω ε, για ποδαρικό την πρωτοχρονιά. Λοιπόν, αυτό... Ελπίζω να είμαι γουρλή και σε Λοιπόν, εσάς. και εμεί αυτό ελπίζουμε, είμαστε σίγουροι, κύριε Γάκη, να δούμε λίγο τι συμβαίνει με την πόλη τη Θεσσαλονίκη. Ε, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσεί, και ποιο, κατά τη γνώμη σα, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που βιώνουν οι Θεσσαλονικείς. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πάρα πολύ γενική ερώτηση και μπορεί να έχει πάρα πολλέ απαντήσει. Ε, το σίγουρο είναι ότι ποτέ ένας ζωντανός οργανισμός όπως είναι μία πόλη δεν θα πάψει να έχει προβλήματα. Απλά κατά εποχές, με βάση τις συγκυρίες, υπάρχουν τα προ... κάποια προβλήματα τα οποία είναι σε έξαρση, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν οι βασικές δομές των προβλημάτων, όπως ε, για παράδειγμα κάτι το οποίο μαστίζει όλη την ε, χώρα, πολύ περισσότερο βέβαια τη Θεσσαλονίκη, τα θέματα τα οικονομικά λόγω της ε, πανδημίας που έχουν οξυνθεί ακόμα περισσότερο, θέματα ε, υποδομών που παρόλα αυτά βλέπω ότι γίνονται πάρα πολλές και τολμηρές κινήσεις, κάτι το οποίο δεν γινόταν δυστυχώς για πολλά χρόνια από την παρούσα ελληνική κυβέρνηση και βέβαια προβλήματα σοβαρά με την καθημερινότητά μας, προβλήματα τα οποία έχουν και άποτε περισσότερα του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των περιφερειακών οργανισμών που ασχολούνται και είναι πιο κοντά με την καθημερινότητα, είτε αυτό λέγεται χρήση, είτε λέγεται μεταφορικά μέσα, είτε λέγεται δίκτυα ε, και φυσικά <coughs> καθαριότητα, θέματα ε, υποδομών στις γειτονιές, στις μικρές, ε, στους δρόμους. Σε αυτά θα ήθελα να σταθούμε, κύριε Γκάκη. Ε, αναφέρατε την τοπική αυτοδιοίκηση. Είσαστε άνθρωπο τη τοπική αυτοδιοίκηση. Το είπατε άλλωστε, ε, ανάλογα με την εποχή και το timing, άλλοτε βλέπουμε έξαρση των προβλημάτων και άλλοτε βλέπουμε σε πτώση αυτά τα προβλήματα. Όχι, βλέπουμε, ε, ε, απλά δίνουμε μεγαλύτερη σημασία σε κάποια περισσότερο με βάση τι συγκυρίε. Mm -hmm. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, το σοβαρότερο πρόβλημα το οποίο απασχολεί του πολίτε ακόμα. Αν και αυτό σιγά σιγά αλλάζει, είναι ε, τι θα κάνει με τη δουλειά του, τι θα κάνει με τον κορονοϊό, πώ θα διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση την εφελώδη, ε, εκεί που λέγαμε ότι ανασένουμε. Ξαφνικά ακούμε ε, για την περίφημη μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ, αυτό δημιουργεί μια περαιτέρω ανησυχία στον, στον καταστηματάρχη, στον επιχειρηματία, στον παραγωγό, στον έμπορα. Κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό, δεν είναι μόνο τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντο. Που σαφώ είναι ένα μεγάλο μέρο τη οικονομική δραστηριότητα και ιδίω στην τουριστική βιομηχανία, αλλά δεν είναι το μόνο. Αναφερθήκαμε, α πούμε, για παράδειγμα, ε, την περίπτωση του τουρισμού, που λειτουργεί πολλαπλασιαστικά οικονομικά, δηλαδή συμβάλλει ε, περισσότερο στην δημιουργία εισοδημάτων σε όλου του κλάδου. Έχουμε Αυτά... τουρίστε. Ε, κοιτάξτε, θα σα απαντήσω ε, ε, Θα σας απαντήσω γι' αυτό, να κλείσω την πρώτη μου απάντηση. Αυτά είναι θέματα τα οποία απασχολούν τον καθένα. Ε, καταρχήν μην ξεχνάτε ότι είμαστε 1,5 χρόνο με τους περιορισμούς που το κυρίαρχο στοιχείο ήταν το να μην μολυνθούμε, να μην αρρωστήσουμε εμείς ή τα συγγενικά μας πρόσωπα. Δηλαδή ήταν το θέμα της επιβίωσης, <coughs> κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό. Τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά να βγαίνουμε έξω, να κυκλοφορούμε και προσέξτε. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ό,τι δεν έκανε η τοπική αυτοδιοίκηση και δεν μπορούσε να τα βλέπει ο πολίτης, γιατί δεν κυκλοφορούσε, Τώρα αρχίζει να τα βιώνει στο πετσί του και επιτρέψτε μου να σα πω ότι τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν και οι ενστάσεις και οι διαμαρτυρίε και τα παράπονα και η γκρίνια. Άρα, εάν δεν κάναμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να το εκμεταλλευτούμε για να γίνουν κάποια πράγματα τα οποία θα βελτιώσουν την καθημερινότητά μα, θα ήταν πολύ μεγάλο λάθο. Και θα σα απαντήσω για τον ε, τουρισμό. Ε, λίγο πριν έρθω, παρακολουθούσα δελτία ειδήσεων από τα κεντρικά αθηναϊκά κανάλια. Ε, και σε ένα κανάλι, δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι, είπε ότι μέχρι τώρα η στατιστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι επισκέφθηκαν από τι 15 Μαου, που άνοιξε επίσημα στην Ελλάδα η τουριστική περίοδο, 1 εκατομμύριο εκατό Κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Ε, είναι μεγάλο το νούμερο, σε αντιστοιχεία με την περίοδο του 2020, δεν συγκρίνουμε με το 2019 σαφώς, και ελπίζουμε να πάνε όλα τα πράγματα καλά, τα επιδημιολογική, η επιδημιολογική κατάσταση πρωτίστως στη χώρα μας, γιατί αυτό θα κρίνει ε, την επισκεψιμότητα των τουριστών, δηλαδή εμείς οι ίδιοι, είναι στο χέρι μας να σας το πω διαφορετικά, την επίσκεψη, την επισκεψιμότητα των τουριστών, δηλαδή το αν θα έχουμε υψηλό τουρισμό. Και αυτό είναι το μήνυμα από τις χώρες των ανθρώπων που συνήθως έρχονται, από την, που συνήθως έρχονται στην χώρα μας. Και βέβαια δεν γνωρίζουμε, δεν ξέρω ακόμα ποιο είναι το ποσοστό το οποίο αναλογεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης, πόσο, που όπως και να έχει, παρόλες τις προσπάθειες οι οποίες έγιναν τα τελευταία χρόνια και που οφείλεται σε ένα μεγάλο ποσοστό και στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, διότι έδωσε ο νόμο, ο περίφημος Καλικράτη το 2010, τη δυνατότητα στου οργανισμού τοπική αυτοδιοίκηση να συμμετέχουν ενεργά στην τουριστική πολιτική. Ε, ελπίζω να υπάρχει προσέλευση, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν νομίζω ότι έχουν γίνει ε, και συνταρακτικά βήματα προ αυτήν την κατεύθυνση. Πάντω είναι καλύτερα τα νούμερα στατιστικά, τουλάχιστον όπω μα το είπατε, συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Με το 20, του ναι, είναι COVID, πολύ βέβαια, καλύτερα γιατί... και ελπίζουμε να συνεχιστεί υπάρχει... έτσι. Και, ε, ε, και δράπτουμε τι ευκαιρίε να πω το εξή, όταν λέω ότι είναι στο χέρι μα. Υπάρχει το θέμα α πούμε των εμβολιασμών. Mm -hmm. Το θέμα των εμβολιασμών είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Ε, καταρχήν πάνω απ' όλα για την υγεία μα, για την υγεία την, τη δική μα, την ατομική για την υγεία των άλλων, αλλά μου να σα πω, βλέπουμε ότι εδώ έχει και μια οικονομική ε, συνέπεια ο εμβολιασμό. Και επειδή έγινε ένα πολύ μεγάλο δώρο από την αντιπολίτευση ε, για τα κίνητρα που έδωσε η κυβέρνηση των 150 ευρώ το πάτη ε, για του νέου, ότι το θεωρούν, α πούμε, ότι δεν είναι ηθικό, δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο. Ε, Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι ότι τα κίνητρα, τα κίνητρα στους ανθρώπους είναι δύο κατηγοριών. Τα οικονομικά και τα ηθικά. Αυτό συμβαίνει είτε είναι εργασιακό χώρο, είτε είναι αγορά, είτε είναι παντού. Δηλαδή να κάνω μια ερώτηση. Στα νησιά και στα νησάκια και από εδώ και από εκεί. Και οι επιχειρηματίε, οι οποίοι παρόλο τι αφιβολίε που μπορεί να είχαν, όπω και εγώ και εσεί και τα λοιπά για το εμβόλιο, ποιο δεν έχει αφιβολία. Είναι κάτι εντελώ καινούριο και κάτι έξω και όλε από τι ε, σύνηθε διαδικασίε. Παρ' όλα αυτά εμβολιαστήκαμε. Γιατί εμβολιαστήκαμε. Εμβολιαστήκαμε μόνο για την υγεία μα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ιδίω σε νησιά που έχουμε 100% εμβολιασμό γιατί για να γίνουν πράσινα, γιατί να μπουν στον ανταγωνισμό δυναμικά για να προσελκύσουν τουρίστε. Αυτό κίνητρο. δεν είναι οικονομικό κίνητρο. Τι είναι, και διάθερη πτώση, αν είσαι κακοπροαίρετα, το λε οικονομικό κίνητρο. Ε, ή αν θέλετε το λες, όχι οικονομικό κίνητρο, το λε, α πούμε, μυηθικό κίνητρο. Εγώ καλοπροαίρετα θα το έλεγα οικονομικό κίνητρο ή θα το έλεγα ακόμα πιο καλοπροαίρετα επιβράβευση. Και εν πάση περιπτώσει το να προσπαθούμε τώρα να δείξουμε ή να το παίξουμε φίλοι προς την, ή ότι είμαστε κοντά στην αιωλέα προκειμένου να ε, αποσπάσουμε πολιτικά ωφέλη δεν νομίζω ότι συνάδει με την όλη κατάσταση και με τη σοβαρότητα του θέματο όπω είναι αυτή Κοιτάξτε, η πανδημία. Κοιτάξτε, κύριε Γάκη, πάντοτε κάποιο θα βρεθεί να πει κάτι για οτιδήποτε. Ακούστε να σα πω, δεν με απασχολεί να βρει να υπάρχει κάποιο. Κάποιο θα υπάρχει. Μυαλό. Και συγγνώμη που σα διακόπτω. Ποιο είναι ο κάποιο μετράει. Εγώ θέλετε να σα πω κάτι, θα χαιρόμουν πάρα πολύ. Και θα άκουγα πολύ πιο ωραία και θα εκτιμούσα ακόμα πολύ περισσότερο αν έβγαινε για παράδειγμα ο κύριο Τσίπρα και οποιοδήποτε αρχηγό Έτσι. Ή και έλεγε Πάμε μαζί σε ένα βίντεο, σε ένα σποτάκι, που εμείς οι αρχηγοί ε, των ε, κομμάτων να καλούμε την νεολαία να, να, να εμβολιαστεί. Γιατί δεν το κάνουμε. Που νομίζω ότι είχε γίνει και ανάλογη πρόσκληση κατά το παρελθόν από την κυβέρνηση. Γιατί δεν το κάνουν, να φανεί ο πολιτικό κόσμο σε αυτή τη δύσκολη και κρίσιμη κατάσταση, ότι είμαστε ενωμένοι, ότι πάμε να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Πάντω, η άλλη νεολαία, 30-45, <coughs> γιατί και αυτού, αυτό το κομμάτι τη νεολαία, κυριακά και του βάζω, έδειξαν μια υπεύθυνη στάση και με το που άνοιξε η πλατφόρμα του εμβολιασμού, έτρεξαν να κλείσουν το ραντεβού του, να προλάβουν. Ξέρετε. Κάτι να με και καλά κάναν οι άνθρωποι. Με ανησυχεί πάρα πολύ, διότι όπω γνωρίζετε, εγώ είμαι εκπαιδευτικό σε κολέγια και σε σχολέ. Λοιπόν, εγώ θέλω να γυρίσω τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο πίσω στην τάξη. Θέλω να έχω την επαφή με του σπουδαστέ μου. Η διαζώση στη ζωντανή διδακτα, διδασκαλία έχει πολύ μεγαλύτερη αξία για όλου μα, και για τον καθηγητή και για τον σπουδαστή. Εάν λοιπόν δεν γίνει αυτό, εάν δεν προχωρήσουν οι εμβολιασμοί, εάν δεν γίνει κατανοητό, πάλι. Φοβάμαι, μη γυρίσουμε στα παλιά. Όλοι το φοβόμαστε αυτό κύριε Βάκη και γυρίσουμε δεν θέλουμε ούτε να το σκεφτούμε. Να σας πάω λίγο στο συγκοινωνιακό. Ε, είναι ένα πρόβλημα που το είχαμε αφήσει λίγο στην άκρη λόγω COVID, απαγόρευση κυκλοφορίας και τηλεργασία. Και το βρήκαμε μπροστά μας, μόλις επιστρέψαμε στη δουλειά μας, αναγκαστήκαμε να βγούμε από το σπίτι μας για να προσέρθουμε στο χώρο εργασίας. Βέβαια το συγκοινωνιακό είναι μια πονεμένη ιστορία ε, για την Θεσσαλονίκη. Τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας με τα αστικά λεωφορεία. Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να πούμε κάτι. Ότι ο οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκη έχει κάνει πάρα πολλά. Έχει αυξήσει πάρα πολύ το στόλο. Σα θυμίζω ότι η νέα διοίκηση του ΟΑΣ παρέλαβε περίπου 100-100 και κάτι σε, σε καθημερινή κυκλοφορία και τώρα νομίζω ότι ο αριθμό έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Έχει πάνω από 250 σε κυκλοφορία. Μιλάμε σε βάρδιε. Mm -hmm. ε, από εκεί και πέρα, από ό,τι γνωρίζουν, και πολύ περισσότερα. Και διαρκώ ο στόλο αυτό ανανεώνεται. Καταρχήν ανανεώνεται και έχουμε και μια διαφορετική ποιότητα στην, στα μέσα μεταφορά. Κάτι το οποίο είναι αντιληπτό, διότι έχουν αρχίσει να μπαίνουν μέσα πιο σύγχρονα λεωφορεία, πιο καθαρά, πιο περιποιημένα, δεν είναι εκείνα τα καταστραμμένα που θύμιζαν Καλκούτα. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα και να τα περιγράφουμε. Και σαφώ, βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλέ ελλείψεις. Ποτέ δεν λύνεται ένα τέτοιο θέμα με, την... με πήρα απόφαση και τελείωση. Και να σα πω γιατί. Διότι η επένδυση στην... στα μεταφορικά μέσα. Είναι μια επένδυση και κοστοβόρα και που απαιτεί χρόνο και διαδικασία. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για ένα δημόσιο οργανισμό που ακολουθούνται κάποιε συγκεκριμένε διαγωνιστικέ διαδικασίε, ενστάσει που απαιτούν χρόνο. Και επιπλέον, αν ξεκινήσω εγώ μια διαδικασία σήμερα και τελειώσει μετά από 1,5-2 χρόνια, η κατασκευή θα είναι πολύ περισσότερο απαιτεί άλλα 2 χρόνια. Δηλαδή, κάτι το οποίο το ξεκινάμε σήμερα θα τελειώσει μετά από 3-4 χρόνια. Και γι' αυτό ακριβώ. Ο οργανισμό ο οργανισμός αστικών συγκοινωνιών προμηθεύτηκε μεταχειρισμένα, όχι όμως πολύ μεταχειρισμένα, και το τονίζω αυτό, που με μικρέ μεταβολές μπόρεσαν να τεθούν εύκολα σε κυκλοφορία γιατί ήταν άμεσο το πρόβλημα της πόλης. Τώρα όμως έχει το περιθώριο και τη δυνατότητα για την προμήθεια καινούριων λεωφορείων και την πλήρη ανανέωση του εξοπλισμού. Mm -hmm. Βέβαια, εδώ επιτρέψτε μου να σας πω, υπάρχει και το θέμα των λεωφορείων του Δήμου. Τα περίφημα λεωφορεία τα οποία προμηθευτήκαμε από τη Ληψία. Εγώ δεν έχω ξεκαθαρίσω κάτι και θα το πω. Επειδή ακριβώ και είναι πραγματικό περιστατικό αυτό το οποίο σα περιγράφω, την προηγούμενη εβδομάδα, ε, όχι, συγγνώμη, την ε, Δευτέρα, ε, περνώντα από μία στάση, ε, δέχτηκα παράπονα από του ε, πολίτε που αφορούσαν συνολικά ε, τα θέματα τη συγκοινωνία και μεταξύ των οποίων και τα θέματα των λεωφορείων που προμηθευτήκαμε από τη Ληψία και που λόγω έλλειψη κλιματισμού δεν λειτουργούν. Αυτή τη στιγμή δεν κυκλοφορούν. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Εμεί, τότε η παράταξή μα στο Δημοτικό Συμβούλιο, εξήραμε και επιβραβεύσαμε την πρωτοβουλία και του Δήμου να θελήσει να αγοράσει λεωφορεία για να ενισχύσει τον στόλο και εν ώψη του κορονοϊού, γιατί ήμασταν μέσα στην περίοδο του κορονοϊού. Και μάλιστα παροτρύναμε να προβούν σε ανάλογη ενέργεια και οι και άλλοι δήμοι. Να βάλουν σε το χέρι, χέρι στην τσέπη δηλαδή και οι υπόλοιποι Ακριβώς. δήμοι. Και να εκμεταλλευτούν το νομοθετικό πλαίσιο που πολύ σοφά η κυβέρνηση ε, έδωσε αυτή, με, με, νομοθετικό πλαίσιο έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Σε τι διαφωνήσαμε. Σε αυτό ακριβώ δυστυχώ που δικαιωθήκαμε. Καλύτερα λιγότερα και καλύτερα λεωφορεία. Τα οποία να είναι διαρκώ σε κυκλοφορία. Απλά και γι' αυτό ακριβώ ψηφίσαμε λευκό με την έννοια ούτε ήμασταν κατά τη πρωτοβουλία, αλλά είχαμε σοβαρέ συστάσει όσον αφορά τι ε, δυνατότητε που θα είχαν τα λεωφορεία αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα δεν θα ασχοληθώ με τα επιπλέον θέματα πάλι για αυτά τα λεωφορεία. Υπόθηκαν κατά επανάληψη ε, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ απλά θέλω να το επισημαίνω για να αντιληφθούν οι Θεσσαλονίκοι ότι όταν κάνουμε αντιπολίτευση, δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, ούτε για να μπορέσουμε ε, να κομίσουμε δόξε, ράφκε, αλλά γιατί πολύ απλά είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε. Έχουμε μια άποψη, την καταθέτουμε για το καλό τη πόλη και το καλό των πολιτών. Διότι ό,τι σκεφτόμαστε όλοι μα, είτε είναι διοίκηση, είτε είμαστε διοίκηση, είτε είμαστε αντιπολίτευση, θα πρέπει να έχει ω τελικό αποδέκτη την ποιότητα ζωή του πολίτη. Mm -hmm. Γι' αυτό μα ψηφίζουν. Ε, κύριε Γάκη, απλά έχω μία ένσταση. Δεν ξέρω αν, αν μπορείτε να μου λύσετε την απορία. Δεν θυμάμαι, γιατί έχει περάσει καιρό. Όταν είχαν έρθει αυτά τα λεωφορεία από τη Λιψία, γνωρίζαμε βέβαια ότι δεν έχουν air μέσα. Από τη λυψία ήρθαν αυτά τα λεωφορεία, δεν χρειαζόταν. Οι άνθρωποι τον κλιματισμό. Ε, δεν υπήρχε δέσμευση από πλευρά του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών ότι θα μπει air condition σε αυτά τα λεωφορεία με την παραλαβή του. Δεν θυμάμαι. Ε, γι' αυτό σα ρωτώ, γνωρίζω, αν το ξέρετε. Από ό,τι γνωρίζω, δεν υπήρχε αρχικά η πρόβλεψη αυτή, διότι σα θυμίζω ότι είχε καθυστερήσει πάρα πολύ η παραλαβή ή μάλλον το να έρθουν τα λεωφορεία εδώ από δημοσιογραφικέ πληροφορίε, οι οποίε όμω δεν διαψεύθηκαν, ε, κόστησε πάρα πολύ η παραμονή, η φύλαξη και η μεταφορά στον ΟΑΣ. Περίπου 491.000 ευρώ, μπορεί να κάνω λάθο. Ε, σημειωτέων τα λεωφορεία κόστησαν η αγορά του κάτι παραπάνω. Γιατί αυτά τα λεωφορεία έπρεπε... δεν τα πήρε ο Δήμο από μόνο του. Πήγαν δηλαδή και άνθρωποι του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκη και βεβαίως. τα είδανε. Δεν είναι ότι γεια σα, σα τα φέραμε, χρησιμοποιήστε τα. Το περιγράφετε πάρα πολύ ωραία. Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο. Τα ακούνε όλα αυτά πάρα πολύ καλά οι τηλεθεατέ. Εγώ τι έχω να πω παραπάνω, τα είπατε εσεί. Ε, άρα λοιπόν έπρεπε να έρθουν αυτά τα λεωφορεία για να μπουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σε κίνηση. Εμεί, ποια ήταν η διαφωνία μα, θα μπορούσατε να πάρετε. Λιγότερα και καλύτερα λεωφορεία. Ή, εν πάση περιπτώσει, αδιαθέταμε περισσότερα λεφτά αφού πήραμε και πήραμε την πρωτοβουλία, αφού έγινε και έγινε η εν παση περιπτωσει κομφόρμες περισσοτερα λεφτα αφου πηραμε και πηραμε την πρωτοβουλια αφου εγινε και εγινε η εξαιρεση του νομοθετικού πλαισίου, για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε. Απλά. Mm -hmm. Εγώ δεν έχω ευθύνη πάνω σε αυτό. Αντιθέτως, λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, η θέση και η άποψή μα δικαιώθηκε. Λοιπόν, μέγαρο μουσική ε, Θεσσαλονίκη. <coughs> θα υποδεχτείτε και Κοιτάξτε την πρόεδρο τη Δημοκρατία. Για το μέγαρο μουσική, αλλά επειδή είπατε ότι κάνω ποδαρικό στο κλείσιμο. Ναι, γιατί Και επειδή μου. έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι Θα δεσμευτούμε πολλά. ότι θα με καλέσετε και να κάνω το ποδαρικό το Σεπτέμβριο. Με την έναρξη. Γιατί το θέμα τη τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολύ Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχω πάρα πολλά θέματα να πω. Δεν είναι μόνο τα λεωφορεία. Προ Θεού, σα είπα. Από είναι και μια... η καθαριότητα, είναι όλοι οι πόλοι της Θεσσαλονίκη. Είναι η, η, η γειτονιά, είναι οι πλατείες, είναι τα έργα τα οποία δεν έχουν γίνει, είναι οι λακκούβες, είναι γά, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Είναι να κάνουμε... Να έχουμε θεματικές ενότητες σε αυτή την Ωραία. εκπομπή Ωραία. Ε, και να έρχεστε όλοι σε αυτό το στούδιο. Απλά, ως επικεφαλής της Μίζωνας Αντιπολίτευσης και να καταθέτετε... θα πρέπει να καταθέσω αυτό. μια συνολικά την άποψή Έχετε μου. απόλυτο δίκιο. Μπορείς να είναι... σημαίνει ότι αποποιούμε του ρόλου μου ως προέδρου του Μεγάρου Μουσικής. Επειδή και μιλάμε για και Θεσσαλονίκη και, και επειδή θα παραμείνουμε και στην πόλη... Θα δείτε την πρόεδρο της Δημοκρατίας ε, αύριο. Άνοιξε λοιπόν τις πόρτες του το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη. Δόξα το Θεό. Έτσι, με ένα πλούσιο πρόγραμμα, ε, να ξέρουμε κι εμείς τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε μένοντας Καταρχήν, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν, όπως ξέρετε κι εσείς, 21 Ιουνίου ανοίξαμε με τον πλέον εορταστικό τρόπο ε, τις πύλες του Μεγάρου, μάλλον του έθριους χώρου του Μεγάρου, mm -hmm. την πλατεία που βρίσκεται μεταξύ των δύο κτηρίων του Μεγάρου με την συναυλία της Μόνικα ε, και με πλήθος πυροτεχνημάτων, ε, σαν μια εκτόνωση, γιατί ξέρετε, ε, το 2020 θεωρητικά γιορτάζαμε τη συμπλήρωση των 20 χρόνων του Μεγάρου και λέω θεωρητικά, διότι δεν μπορέσαμε να γιορτάσουμε τίποτα το 2020 και πραγματικά ήταν μια εκτόνωση ε, και για, για τους ανθρώπους του Μεγάρου, για όλους εμά. Αλλά ήταν και ένα μήνυμα να διώξουμε το κακό πάνω από την πόλη. Είναι μια πανάρχια ελληνική δοξασία που ο Κρότο διώχνει το κακό. Λοιπόν, ε, από εκεί και πέρα σαφώ συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα και τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο. Α μα επιτρέψουν οι Θεσσαλονίκοι τον Αύγουστο, είμαστε κλειστοί για τον πολύ απλό λόγο το ότι πρέπει να δοθούν οι άδειε στο προσωπικό. Διότι μην ξεχνάτε ότι το μέγαρο μουσική λειτουργεί κανονικά όλη την υπόλοιπη περίοδο. Ελπίζουμε να λειτουργήσουμε και φέτο. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή έχουμε τις μουσικές εκδηλώσεις. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη έχουμε τις, ε, το Σινεμά με Θέα σε συνεργασία σταθερά με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Και φέτος φιλοξενούμε από τις ε, 24 του μηνό και το Φεστιβάλ Δοκιμαντέρ. Ε, το, φέτος το Φεστιβάλ Δοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης ε, διεξάγεται σε διάφορους χώρους και ένας από αυτούς για περίπου 10 ημέρες μέχρι τις ε, 5 Ιουλίου είναι και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη. Αύριο υποδεχόμαστε την πρόεδρο στο Μέγαρο Μουσική Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο τη αναγόρευση τη ω επίτιμη διδάκτορα τη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Στην ουσία, σε μια δράση του Νίκου του Παπαϊωάννου, του Πρίτανη, που όπω γνωρίζετε είναι και μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέλω να σα πω ότι πέραν του στελεχειακού δυναμικού του Μεγάρου, που δεν είναι πολυπληθέ, αλλά είναι καλά καταρτισμένο και έχει τη δυνατότητα όσο μπορεί να καλύπτει τα διάφορα, τα διάφορα κενά και να επιλύει προβλήματα. Έχουμε ένα εξαιρετικό διοικητικό συμβούλιο. Είμαστε δέκα άνθρωποι της πόλης που δεθήκαμε και γίναμε μία παρέα που προσπαθούμε για το καλύτερο του πολιτισμού της πόλης, της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Και βέβαια έχουμε και τον νέο μας καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Χρήστο Γαλιλιά, που είναι επίση. Παιδί τη πόλη. Mm -hmm. Και επιτρέψτε μου εδώ να σα πω κάτι ότι το Μέγαρο Μουσική Θεσσαλονίκη επιθυμούμε να διαδραματίσει ένα νέο ρόλο. Ποιο είναι ο νέο ρόλο του, Να διεισδύσει στη βαλκανική ενδοχώρα. Δηλαδή, να, δι, να διοργανώνουμε δράσει και εκδηλώσει, τι οποίε να τι επικοινωνούμε σωστά στη βαλκανική ενδοχώρα, δηλαδή στι βαλκανικέ χώρε, έτσι ώστε να ενισχύσουμε το λεγόμενο πολιτιστικό ή καλλιτεχνικό τουρισμό. Δηλαδή. Όπω και ιδίω οι νέοι άνθρωποι καταλαβαίνουν και ξέρουν, όπω επισκεφτόμαστε διάφορα μέρη, είτε στην πατρίδα μα είτε έξω, για να παρακολουθήσουμε διάφορε καλλιτεχνικέ εκδηλώσει ή φεστιβάλ, mm -hmm. το ίδιο ακριβώ να γίνεται με τι δραστηριότητε που θα αναπτύσσει το Μέγαρο Μουσική Θεσσαλονίκη. Και, και αυτή ακριβώ τη νέα αρχή του Μεγάρου, τη νέα εποχή του Μεγάρου, αν θέλετε στην τρίτη του δεκαετία, γιατί πλέον ενηλικιώνεται έχει ενηλικιωθεί. Ε, σηματοδοτήθηκε και πριν από λίγε ημέρε και με την φωταγω... πριν από ένα μήνα περίπου με τη φωταγώγηση του Μεγάρου. Θυμάστε το Μέγαρο, ήταν εντό εισαγωγικών, επιτρέψτε μου, στην, προ... στην όψη τη πόλη από τη θάλασσα, η μαύρη τρύπα. Δηλαδή υπήρχαν φώτα αριστερά, δεξιά και εκεί υπήρχε ένα σκοτάδι. Ε, έγιναν σοβαρέ εργασίε συντήρηση του δικτύου και πλέον φωταγωγήθηκε. Και πραγματικά όχι, είναι, αποτελεί ένα κόσμημα Όπω είναι ένα κόσμημα, διότι και εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε αυτού που πήραν την πρωτοβουλία, το Σύλλογο Φίλων ε, Μουσική Θεσσαλονίκη. Κάποιου ανθρώπου που δεν είναι πια στη ζωή, όπω ο αήμνητο Αλέξανδρο Μπακατσέλο, που βάλανε τα στήθη του και τα χρήματα από την τσέπη του, όπω και πολλοί άλλοι ε, Θεσσαλονική, Είχαν ένα όραμα. Ακριβώ έχοντα ένα όραμα για να στήσουν αυτό το, ε, αυτά τα δύο υπέροχα κτίρια και που είναι μεγάλη ηθική δέσμευση και σε αυτού. Και στη μνήμη του και στην προσφορά του, αλλά και στου πολίτε να το συνεχίσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Mm -hmm. Άρα, στοχεύουμε στα Βαλκάνια και στα Βαλκάνια και το αμέσω επόμενο διάστημα. Ε, προσπαθείτε να αναδείξετε την πόλη σε Μητρόπολη Πολιτισμού ε, με ποικίλου ε, τρόπους. Και με συνέργεια και με όλου του άλλου φορεί του πολιτισμού, είτε υπάγονται και αποπτεύονται στο Υπουργείο Πολιτισμού, είτε όχι. Έχουμε συνεργασία με το Δήμο, με την Περιφέρεια, με πάρα πολλού φορεί. Έτσι οφείλουμε. Δεν περισσεύει κανένα. Και η ισχύ συντειενώσει. Σα το είπα και από την αρχή. Mm -hmm. Περνάμε μια δύσκολη στιγμή. Και να μην ήταν αυτή η δύσκολη στιγμή, τι έπρεπε να έρθει αυτή η δύσκολη στιγμή, για να καταλάβουμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε. Πρέπει να συνεργαζόμαστε. Δεν περισσεύει κανένα. Κάλιο αργά παρά ποτέ, κύριε Γάκη, και όλα για κάποιο σκοπό. Για πολλά λοιπόν. πράγματα, κάλιο αργά παρά Έτσι. ποτέ. Λοιπόν, να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την α, κουβέντα που κάναμε. Ε, να είστε καλά, καλό καλοκαίρι να καλό, ευχηθώ. Ε, Καλέ δράσει με το μέγαρο μουσική Θεσσαλονίκη. Έτσι φίλε και φίλοι ολοκληρώνουμε τον κύκλο ε, εκπομπών ε, για μια καλύτερη πόλη με τη ματιά της ε, αυτοδιοίκησης. Να είστε καλά και να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Γεια σας.